Ξεκινήσαμε με το φιλοξενούμενο. Ήταν σήμερα στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς με 3-0 εδώ στις Πήγες. Θέλω ένα σχόλιο για την αναμέτρηση. Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, να υπάρχει υγεία, τύχη και ευτυχία. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα ωραίο αλλά δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας. Κατά δεύτερο λόγο, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την άριστη φιλοξενία εκ μέρους των ανθρώπων της ομάδος και μπράβο τους για την προσπάθεια που κάνουν. Τους εύχομαι να πετύχουν το στόχο τον οποίο έχουν θέσει. Εμείς δεν δικαιούμασταν τίποτα σήμερα εκτός από την ήττα. Πήρα μια ομάδα με πάρα πολλά προβλήματα και βιώνω ακόμα περισσότερα. Αν θα αντέξει η διοίκηση με τον πρόεδρο Ντάστο Κουζή και με ακούσουν και ακολουθήσουν στη δική μου τη φιλοσοφία, θα μπορέσουμε να κάνουμε μια ομάδα η οποία πρώτα απ' όλα θα είναι ομάδα και δεν θα είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έρχονται για να περάσουν την ώρα τους ή έρχονται για να κάνουν τους κάποιους. Το ποδόσφαιρο, ό,τι και να λέει ένας ποδοσφαιριστής ή ένας προπονητής με τα λόγια και στα καφενεία και οπουδήποτε, ο καθρέφτης του ποδοσφαιριστή είναι το γήπεδο. Και μέσα στο γήπεδο και κρινόμαστε. Σήμερα λοιπόν στον καθρέφτη που είναι το γήπεδο που παίξαμε, κέρδισε η καλύτερη ομάδα. Και πάλι θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον προπονητή, συγχαρητήρια για την πολύ καλή δουλειά που κάνετε, στη διοίκησή σας. Και ας εύχομαι να πετύχετε το στόχο. Δύο λόγια για αυτό που αναφέρατε. Ποια ακριβώς είναι η φιλοσοφία σας, τι θέλετε να κάνετε στη δόξα Θεολόγου και ποιοι είναι οι στόχοι μέχρι το τέλος της χρονιάς. Πρώτα απ' όλα, εγώ σαν Μίρτσος και με βάση την πορεία που έχω στο ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να έχω άλλο στόχο πέρα από το να διεκδικώ κάθε παιχνίδι για να κερδίζει η ομάδα μου. Αλλά δυστυχώς δεν παίζω εγώ. Αν έπαιζα εγώ, θα μπορούσα να σου πω πολλά περισσότερα. Η φιλοσοφία μου είναι να κάνω μία ομάδα. Αυτή τη στιγμή η δόξα Θεολόγου δεν είναι ομάδα. Είναι ένα συνοθήλευμα κάποιων ποδοσφαιριστών που βρέθηκαν για κάποιους δικούς τους λόγους, οι οποίοι νομίζουν, κάποιοι εξ αυτών, όχι όλοι, ευτυχώς εγώ και κάποια παιδιά τα οποία είναι προσγειωμένα, νομίζουν ότι είναι οι σούπερ παιχταράδες. Αλλά ξαναλέω και πάλι, το ποδόσφαιρο είναι το πιο δίκαιο άθλημα στον κόσμο, διότι ό,τι λες πρέπει να το αποδείξεις μέσα στο γήπεδο. Και μέσα στο γήπεδο σήμερα νομίζω ότι είδαμε όλοι μας ότι κέρδισε η καλύτερη ομάδα, αυτή που ήθελε περισσότερο το παιχνίδι. Φαίνεται οι εκφραστές της ομάδας του προπονητή είναι οι ποδοσφαιριστές. Πήγαν πιο δυνατά στην μπάλα τα παιδιά, κέρδισαν σχεδόν όλες τις μονομαχίες προσωπικές και εμείς ήρθαμε για να παίξουμε, να περάσουμε μία Πέμπτη και κάποιοι από τους δικούς μου παίχτες σήμερα το βράδυ να βγουν να κάνουν τους γαμπρούς, τους ωραίους, όλα αυτά. Μπορείς να βγεις να κάνεις και τον γαμπρό και τον ωραίο, αρκεί να παίξεις όμως και να κερδίσεις. Το ποδόσφαιρο χρειάζεται τρία συστατικά για να γίνει μία ομάδα-ομάδα. Πειθαρχία, να έχει πειθαρχία, την οποία την επιβάλλει ο προπονητής, να είναι καλογυμνασμένη και να έχει μια τακτική φιλοσοφία. Εμείς δυστυχώς δεν είχαμε τίποτα από όλα αυτά σήμερα. Όμως, αν με ακούσουν
οι άνθρωποι της Λίγης Δόξης του Λόγου Ποντού και ακολουθήσουν κατά γράμμα το πλάνο το οποίο έχω, να είστε σίγουροι ότι η Δόξη θα συνέλθει και σε βάθος χρόνου θα διεκδικήσει πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, είναι ένα συνοθήλευμα. Μια ομάδα συνοθήλευμα. Αν είδατε σήμερα, τελειώσαμε το παιχνίδι με 10 παίχτες. Γιατί δεν είχαμε να κάνουμε αλλαγή. Επίσης, αν είδατε σήμερα, έπαιξε πάλι ένα παιδάκι που έπαιξε για πρώτη φορά. Για δεύτερη, μάλλον αναγκαστικά. Πρέπει να δημιουργήσουμε, να φτιάξουμε ομάδα. Και να σου το πω έτσι και ομάδα. Επειδή το ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο, αγοράζοντας δεν φτιάχνεις ομάδα. Μπορεί να φτιάξεις για 1-2 χρονιές και μετά να τελειώσεις. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να χτίσεις. Πώς χτίζεις, όταν δημιουργήσεις ακαδημίες, υποδομές και όταν προκαλέσεις μέσα από τη συμπεριφορά σου την προπονητική, τη φιλοσοφία, τη διοικητική, να έρθουν τα παιδιά τα οποία έχουν φιλοδοξία να παίξουν ποδόσφαιρο. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε αλφα τοπικό καβάλας. Οπότε αυτό που προέχει να παίξουν παιδιά τα οποία θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο και όχι παιδιά που περιμένουν να βγει ο μήνας και να αργήσει ο πρόεδρος μια μέρα, δύο μέρες να δώσει τα λεφτά, όπως το λένε το Μινιάτικο, να λέμε απλήρωτος και είμαι έτσι και αυτά. Αυτά είναι χαζά. Ξέρετε, το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο παντού, σε όλες τις κατηγορίες, όποια να το παίξεις, είναι το ίδιο. Απλά αλλάζουν τα οικονομικές αναλογίες και όλα αυτά. Εγώ πάλι θα σας πω συγχαρητήρια για την ομάδα που κάνει, για την προσπάθεια, είδα όλα τα παιδιά μας εμένα της διοίκησης, εξαιρετικοί άνθρωποι και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι είναι κακοί καμιά φορά, πολλές φορές πάνω. Ακούγονται διάφορα, εκεί γίνεται, είναι έτσι, είναι μια εξαιρετική φιλοξενία και θέλω να τη μεταφέρετε εσείς σαν δημοσιογράφοι, ότι οι άνθρωποι εδώ είναι εξαιρετικοί. Και δεν πιστεύω ότι αν και το μάτι στράβωνε θα γινόταν άλλα πράγματα. Όχι, έτσι, μια ωραία έδρα με κόσμο, με παίχτες, με φιλοδοξία, με διοικητικό συμβούλιο που είναι δίπλα, με ένα πολύ καλό προπονητή, ο οποίος μου είπε ο φίλος μου Γιάννης 41, ήταν και καλός ποδοσφαιριστής. Και σας εύχομαι την άλλα καλύτερα. Να είστε καλά, κουτ. Λοιπόν, επιστροφή στην κορυφή για τον Άρη Πηγών, μετά και από το σημερινό εξαναβολής αποτέλεσμα, με το δεξί στη Νέα Χρονιά και ένα δύσκολο παιχνίδι για την ερχόμενη Κυριακή. Θέλω το δικό σας σχόλιο. Καταρχήν, τη σειρά μου να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία και τύχη όπως είπε ο κουτ. Αυτά είναι που προέχουν στη ζωή μας. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα που είναι στη δεύτερη μοίρα και το ποδόσφαιρο που συζητάμε, τα έχει καλύψει πλήρης ο κουτ. Όταν μιλάμε με έναν άνθρωπο που έχει παίξει σε αυτό το επίπεδο και γνωρίζουμε ότι δείχνει και την ποιότητά του σαν άνθρωπο, δεν αυτό που λακευόμαστε τώρα, αλλά αυτό όπως είπε φαίνεται όλο και στο γήπεδο. Όταν ακούμε τέτοια λόγια από έναν τέτοιο άνθρωπο του ποδοσφαίρου, σίγουρα μας δίνει όθηση και να συνεχίσουμε σε αυτό που κάνουμε. Θα μιλήσω λίγο γενικά κι εγώ. Αυτό που είπε ο κότς θα σταθώ σε αυτό, ότι αυτή η ομάδα τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει αυτή τη δυναμική και την όθηση που πάει για πρωτάθλημα. Το πιστέψαμε, το ζήσαμε και πιστεύουμε ότι ορίμασε και πάμε. Τώρα από εκεί και πέρα, οι ποδοσφαιριστές θα συμφωνήσω απόλυτα ότι πρέπει να δημιουργήσεις, αλλά μερικές φορές επειδή τυχαίνει και είναι μικρά τα χωριά, όπως είμαστε εδώ, ένα μικρό χωριό, το όνειρο το ζούμε και το δημιουργείς σίγουρα και να αγοράσεις κάποιους ποδοσφαιριστές. Έχουμε τη χαρά και την ευχαρίστηση να έχουμε κάνει, πιστεύω, τις καλύτερες επιλογές και έχουμε σίγουρα πληρώσει τους ποδοσφαιριστές που έχουμε πάρει, αλλά είναι ποδοσφαιριστές που θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Σε αυτούς τα οφείλουμε όλα. Σίγουρα όλοι βάζουμε το λιθαράκι μας για να δημιουργήσουμε κάτι καλό. Αυτό που λέω στα παιδιά και αυτό που τονίζω κάθε Κυριακή είναι να χαίρονται αυτό που κάνουν. Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι που πιστεύω στο χαρήκαν όλοι, πως μπήκαν μέσα στο γήπεδο για να κερδίσουν. Ξέρουν τι ζητάνε και αυτοί, ξέρουν και εμείς τι ζητάμε από αυτούς. Γνωρίζουμε την ποιότητα που έχουν. Περιμέναμε ένα δύσκολο αντίπαλο. Σίγουρα αυτά τα παιχνίδια όταν βάλεις ένα γκολ γρήγορα στο ημίχρονο ήταν 2-0, βρίσκεις χώρους περισσότερους. Νομίζω ότι δίκαια κερδίσαμε. Δεν τέλειωσε για μας τίποτα. Κάθε Κυριακή είναι ένας τελικός για μας. Έχουμε πάλι ένα δύσκολο παιχνίδι μέσα στο κοινό. Θα πάμε να διεκδικήσουμε πάλι την νίκη. Αυτό είναι που επιζητάμε ο προπονητής κάθε παιχνίδι όταν είσαι τέτοιες ομάδες και όταν αγαπάει αυτό που κάνει, όπως είναι ο κόσμος και όλοι θέλουμε να κάνουμε. Παίζουμε πρώτα απ' όλα για την ομάδα μας και για την νίκη. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μας. Δεν απαιτούμε να σέβονται τον κόπο μας και να μας τιμούν. Ο καθρέφτης όλων είναι το γήπεδο, όπως είπε και ο κόσμος. Και αυτό προσπαθούμε να βγάζουμε καλύτερο όμως σε αυτό όλοι μέσα στο γήπεδο. Να ευχηθώ και εγώ καλή συνέχεια στην Δόξα Θεολόγου. Σίγουρα έχει ανθρώπους που γνωρίζουν το ποδόσφαιρο και μπορούν να φτιάξουν την ομάδα και ξέρουν τι θέλει. Αυτά από μένα. Βήμα-βήμα και ο στόχος σας είπα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο της τελευταίας αγωνιστικής.